μία μέρα με πολλά μηνύματα και για το γεγονός ότι η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στη δωρεά οργάνων. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ και εσύ, Βάλια, προσωπικά το γνωρίζεις. Έχεις κάνει πολλά ρεπορτάζ, έχεις ασχοληθεί με το θέμα. Και το ερώτημα είναι πόσα βήματα βέβαια έχουμε κάνει μπροστά, δηλαδή πόσο έχουμε προχωρήσει μπροστά. Πόσο η δωρεά οργάνων έχει μπει. Τα στοιχεία δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά. Στην καθημερινότητα και στην νοοτροπία και στη συνείδηση όλων μας. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία. Δεν είναι ενθαρρυντικά τα στοιχεία τα τελευταία που έχουμε. Παραμένει η Ελλάδα ουραγός. Μάλιστα. Σε σύνολο ευρωπαϊκών χωρών. Νομίζω ότι η κυρία Γεριανάκη, η Ειρήνη Γεριανάκη, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρωτών Οργάνων Σώματος Αιματοκρήτης. Κυρία Γεριανάκη, να σας καλησπέρα. Έχουμε κάνει πολλές ζωντανές συνδέσεις. Έχουμε αναφερθεί σε δράσεις εθελοντικής αιμοδοσίας. Σήμερα το θέμα μας είναι δωρεά οργάνων. Δεν ξέρω, έχουμε κάνει βήματα μπροστά ή παραμένουμε στάσιμοι σε αυτό το θέμα. Καλησπέρα. Πράγματι σήμερα η Πανελλήνια ημέρα για τη δωρεά οργάνων, η οποία γιορτάζεται κάθε 1η Νοέμβρη, είναι μια μέρα αφορμής, μια αφορμή για προβληματισμό, γιατί πραγματικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι σε κάποιους τομείς ναι, γίνονται βήματα μπροστά, όμως σε συνολικά ποσοστά η χώρα, όπως προείπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, όχι τώρα λόγω της διετίας μόνο, λόγω της πανδημίας, αλλά και πριν. Δεν προχωράμε πολύ σε δωρεές οργάνων, σε μεταμοσχεύσεις και αυτό πραγματικά είναι κάτι που είναι δυσάρεστο για όλους. Για ποιο λόγο διστάζουμε? Ακριβώς, πού οφείλεται αυτή η στασιμότητα? Αυτό που είναι εντυπωσιακό και είναι κάτι που εδώ και αρκετά χρόνια συνειδητοποιούμε όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, είναι πως δεν είναι μόνο ή δεν είναι κυρίως η στάση του κόσμου, η άρνηση δηλαδή των συγγενών ή η αρνητική στάση των πολιτών απέναντι στη δωρεά οργάνων στη χώρα μας, που είναι ο πρωταρχικός παράγοντας που δημιουργεί το ζήτημα. Ο κύριος παράγοντας, κάτι που έχουν πια δεχτεί οι ηθήνοντες και όλοι εκείνοι που προσπαθούν να αναβαθμίσουν το σύστημα των μεταμοσχεύσεων, είναι ότι πάσχουμε σε θέματα οργάνωσης. Είτε αυτά αφορούν τις εντατικές, είτε αυτά αφορούν στα μεταμοσχευτικά προγράμματα. Θυμίζω χαρακτηριστικά ότι μεταμοσχεύσεις πνευμόνων είχαμε 10 χρόνια να δούμε στη χώρα και ευτυχώς φέτος ξεκίνησε πάλι, επανεκκίνησε το πρόγραμμα. Γίνονται βέβαια θετικά βήματα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο αυτή τη στιγμή εθνικής στρατηγικής. Περιμένουμε όλοι να λυθούν όλα αυτά τα οργανωτικά ζητήματα και φυσικά να ενισχυθεί η καμπάνια για τη δωρεά οργάνων, για να αυξήσουμε ακριβώς την ευαισθητοποίηση του κόσμου και των νεότερων ηλικιών, ακόμα και των παιδιών. Γίνεται ιδιαίτερα η μέρα σήμερα, τονίζει πως η δωρεά οργάνων είναι θέμα παιδείας και ακριβώς γίνονται προσπάθειες να μπει το θέμα, να συζητηθεί ακόμα και στις μικρές τάξεις. Και πώς οι άνθρωποι βέβαια βρίσκονται σε αυτές τις λίστες και περιμένουν, πολλά χρόνια. Κυρία Γεριανάκη. Ακριβώς. Μιλάμε για πάνω από 1.300 συνανθρώπους μας αυτή τη στιγμή στη χώρα. Μιλάμε για ποσοστά, για ένα νεφροπαθή να περιμένει πάνω από 8 χρόνια για να βρει μόσχευμα, ενώ σε άλλες χώρες της Ευρώπης είναι 6 μήνες ή ένας χρόνος. Οπότε έχουμε πολλά βήματα να κάνουμε. Και πραγματικά θέλω να ελπίζω ότι θα είναι η τελευταία χρονιά φέτος που βλέπουμε τέτοιες δραματικές μειώσεις. Πάντως, εγώ να πω, σύμφωνα και με κάποια στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών, ότι με μέσο όρο, ευρωπαϊκό όρο, τους 18 δότες ανά εκατομμύριο, στην Ελλάδα υπάρχουν μόλις 4,8 δότες ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Και όπως είμαστε ακριβώς στο 1/4 περίπου του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Και όπως είπε και η κυρία Γεριανάκη, ο μέσος χρόνος αναμονής ξεπερνάει τα 6,5 χρόνια, φτάνει μέχρι και τα 8 και το 60% των νεφροπαθών πεθαίνουν προτού βρεθούν αυτό το πολυπόθητο μόσχευμα. Σίγουρα είναι μια αξία ανεκτίμητη, μια μεγάλη αξία ανθρωπιάς, η δωρεά οργάνων. Δεν πρέπει να αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Ακριβώς. Είμαστε ακόμα πίσω όμως σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι και θέμα παιδείας, το ανέφερε η κυρία Γεριανάκη, ωστόσο. Και πρέπει να υπάρξει κατάλληλη ενημέρωση. Έχουν αυξηθεί οι δράσεις στις οικογένειες. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι.
Αυτό ισχύει μάλιστα αυτή την ώρα που μιλάμε. Υπάρχει ένα webinar από το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, οι Οργανούλιδες, που διδάσκουν σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Είναι ένα δωρεάν webinar, μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί. Πώς ακριβώς θα μιλήσουμε στα μικρά παιδιά για τα όργανα, τη λειτουργία τους, πώς αυτά μεταμοσχεύονται και βοηθούν συνανθρώπους μας. Δυστυχώς η δωρεά οργάνων παραμένει ένα θέμα ταμπού, παραμένει ένα δύσκολο θέμα, επειδή ακριβώς συνδέεται με το θάνατο. Όμως όσοι άνθρωποι πραγματικά βρέθηκαν σε αυτή την δύσκολη θέση, αλλά πήραν τελικά τη γενναία απόφαση να δωρήσουν όργανα του αγαπημένου τους ανθρώπου που έφυγε από τη ζωή, τελικά απάλυναν τον πόνο τους, βρήκαν παρηγοριά σε αυτή την προσφορά και δεν τον μετάνιωσαν ποτέ. Είναι κάτι που πρέπει να το συνδέσουμε τελικά με τη ζωή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι νίκη απέναντι στο θάνατο και πρέπει να το σκεφτόμαστε σαν ένα τρόπο, μια απόφαση που κάνει και το ίδιο το νόημα της δικής μας ύπαρξης διαφορετική. Μάλιστα. Είναι διαφορετικό. Είναι πραγματικά ό,τι πιο όμορφο μπορεί να αποφασίσει κανείς και είναι σπουδαίο να βλέπουμε αυτή τη στιγμή πολλούς ανθρώπους. Είναι πολύ συγκινητικό. Δεχόμαστε πάρα πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες με αφορμή την ημέρα αυτή της δωρεάς οργάνων από νέους ανθρώπους, από παλιότερους δωρητές οργάνων, γιατί πρέπει να εκδώσουν ξανά την κάρτα όσοι είχαν κάρτα πριν το 2018. Υπάρχει μια αναθέρμανση στο ζήτημα. Ωραία. Και μάλιστα πιστεύω να συνεχιστεί. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Είπα μία και μέρα. Και σας ευχαριστώ. Με πολλαπλά μηνύματα ανθρωπιά, αλληλεγγύη. Και μακάρι όλοι να αλλάξει η εικόνα που έχει η χώρα μας και είναι ουραγός στη θέση και πρέπει όλοι την ευρωπαϊκή, να ευρωπαϊκή κατάσταση. Να